Εσείς τι έγινε, τι διαβάζω, τι ειδήσεις είναι αυτές που βλέπω. Δήμαρχος Ναυπλίου πετούσε στον αντίπαλό του κακά. Τα μάζευε στη σακούλα και τα πετούσε. Το διαβάσατε αυτό. Και βγήκε η Νέα Δημοκρατία να πει όχι, δεν είναι δικός μας, δεν τον υποστηρίζουμε. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Open. Να μην αδειάσουμε φυσικά και να σχολιάσουμε στην πορεία. Μα τι να μιλάμε για μια τραγελαφική αλλά εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, με την τοπική κοινωνία του Ναυπλίου να παρακολουθεί εμβρόντιτη μια σειρά ντροπιαστικών ενεργειών του νυν δημάρχου, του κυρίου Δημήτρη Κοστούρου, σε βάρος ενός από τους πολιτικούς του αντιπάλους, σε βάρος του κυρίου Δημήτρη Ορφανού. Τι έκανε ο κύριος Κοστούρος, το παραδέχεται και ο ίδιος τις ενέργειες αυτές, πετούσε κατά σύστημα, συστηματικά, στην αυλή του σπιτιού του κυρίου Ορφανού, απορρίμματα, ακόμη και περιττώματα. Το γεγονός, όπως είπαμε, το επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο κύριος Κοστούρος με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, στην οποία αναφέρει: το τελευταίο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα βρέθηκα αντιμέτωπος με ύβρις και συκοφαντίες που δεν αφορούσαν το τεράστιο έργο που έχουμε επιτελέσει στο Δήμο Ναυπλιαίων τα τελευταία χρόνια, αλλά αφορούσαν εμένα προσωπικά, την τιμή μου και την υπόλοιψή μου. Δυστυχώς όμως όλη αυτή η τοξική κατάσταση κάποια στιγμή ανθρώπινα με επηρέασε αρνητικά και με οδήγησε σε μια λανθασμένη ανταποδοτική πράξη με συμβολικό χαρακτήρα να τοποθετήσω απορρίμματα στην πόρτα εξοχικής κατοικίας ιδιοκτησίας του κυρίου Εφανού. Ήταν λάθος πράξη, εκδήλωση θυμού και αγανάκτησης, λέει ο κύριος Κοστούρος. Όπως καταλαβαίνεις, Ματίνα, ακόμη και τώρα ο κύριος Κοστούρος δεν ζητάει συγγνώμη και παραδέχεται αυτές τις ντροπιαστικές ενέργειες, γιατί έχει πιαστεί επαυτοφόρο από κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του κυρίου Ορφανού. Ο οποίος ο κύριος Ορφανός έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και μάλιστα περιγράφει μια σειρά σοκαριστικών καταστάσεων. Αν θέλεις να τη δούμε, ναι. Την κάρτα που έχω ετοιμάσει, ο κύριος Ορφανός λέει: ερχόταν με το αυτοκίνητο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ναυπλίου, άνοιγε το παράθυρο του συνοδηγού και πετούσε σκουπίδια και περιττώματα στην αυλή του σπιτιού μου. Έχει καταγραφεί από δύο κάμερες 22 φορές. Αυτό που έκανε είναι αιμονικό και άρρωστο. Έχω καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα να μην πλησιάζει την οικία μου. Ο κύριος Ορφανός, μαθαίνουμε ότι έχει καταθέσει και μήνυση σε βάρος του νυν δημάρχου. Να πούμε ότι ο κύριος Ορφανός είναι και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του Ναυπλίου. Πέρα από όλες τις ανομαλίες, έτσι, γουστάρουν και τα κακά σε αυτό το κόμμα. Στο μεταξύ, σας κάνει εντύπωση, κάπως έτσι δεν κερδίσαν και τις εκλογές. Τόσα χρόνια τι σου σερβίρουν στο σαλόνι σου όλα τα κανάλια. Τέτοιες ειδήσεις περί κακών, για να μην πω τα υπόλοιπα και τα βγάλουμε, έτσι. Βγήκε, σου έχω αποκλειστικό, βγήκε ο δήμαρχος και όλα αυτά, επειδή τον έπιασε η κάμερα, άμα δεν τον έπιανε η κάμερα, δεν θα έλεγε τίποτα, έτσι. Βγήκε η κάμερα και αναγκαστικά έπρεπε να βγει, να πει το ποίημα. Σου έχω αποκλειστικό, βγήκε ο δήμαρχος και απάντησε στην κάμερα για τις πράξεις του. Για πάμε να ακούσουμε. Σε σκέφτομαι όταν χέζω. Σε σκέφτομαι όταν χέζω. Σε σκέφτομαι όταν χέζω. Μ' αγαπάς κι εγώ χέζω. Σε σκέφτομαι όταν χέζω. Και προς Θεού, έτσι, μη συνδεθεί το όνομά του κυρίως με το όνομα του Πρωθυπουργού μας, έτσι. Καμία σχέση, έχει βγάλει ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα, ενήργησε μόνο στο Δήμαρχο, δεν στηρίζουμε, δεν υποστηρίζουμε. Τι άλλο έχουμε να δούμε όλα αυτά τα χρόνια τα υπόλοιπα, έτσι. 1, 2, 4, πόσα είναι, μείον 2 μήνες. Τα περιμένω πώς και πώς. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Γράφτε την ελεύθερα κάτω στα σχόλια. Αυτά από το όμορφο Ναύπλιο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.